Στο σημερινό βίντεο θα δούμε κάτι το οποίο θα σα λύσει τα χέρια. Θα μου πει σε όλα τα βίντεο μα δείχνει πράγματα που μα λύνουν τα χέρια. Ναι, αλλά στο σημερινό βίντεο θα σου δείξω πώ μπορεί να σκανάρει έγγραφα, να υπογράψει έγγραφα, να μπορέσει να δημιουργήσει υπεύθυνε δηλώσει χωρί να χρειάζεται να εκτυπώνει, να γράφει, να ξανασκανάρει, να ξανασκα και δεν συμμαζεύεται. Οπότε σήμερα θα δούμε το πώ μπορεί πάρα πολύ εύκολα να σκανάρει αλλά και να υπογράφει έγγραφα. Maybe. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλο στο βίντεο, φυσικά μην ξεχάσει να κάνει ένα like και να πατήσει το κουμπί του subscribe. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζει κάτω στην περιγραφή, θα βρει όλα όσα χρειάζεσαι για να ακολουθήσει. Καθώ είμαι στρατό και τα βασικά social που ενημερώνω, γιατί προφανώ δεν έχω τη δυνατότητα να ενημερώνω τα πάντα, είναι το dimitjo.gr φυσικά και το instagram. Οπότε μπορεί να πα να ακολουθήσει και όλα τα υπόλοιπα. TikTok και δεν Λοιπόν, στο διατάφτα τώρα. Πάμε λοιπόν να σα δείξω σήμερα ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο να μπορεί να πα το κινητό σου ένα level ακόμα. Ή βασικά να αναγνωρίσει τι δυνατότητε του κινητού σου ένα level ακόμα. Κάποια στιγμή είχε ρωτήσει κάποιο αν μπορώ να κάνω ηλεκτρονική υπογραφή μέσω iPhone. Και ή, του είχα πει τον τρόπο και πραγματικά είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ που λες και είχε ανακαλύψει την Αμερική. Ναι, δεν είναι πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να κάνουμε με το κινητό μας, απλά είναι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε και καλό είναι να τα μάθουμε σιγά σιγά. Με το βάδος του χρόνου. Λοιπόν, έχω αλλάξει κάρτα ήχου, δεν ξέρω πώς ήταν αυτό, θα το δούμε στο μοντάζ. Θα χρειαστούμε μια απόδειξη από ένα φαρμακείο, εγώ έχω αυτήν απλά τώρα γιατί... Δεν έχω κάποιο άλλο έγγραφο, αλλά θα κατεβάσουμε και η υπεύθυνη δήλωση για να τη συμπληρώσουμε μέσα στο κινητό μα. Yes, of course. Μέσα στο κινητό μα συμπληρώσουμε την υπεύθυνη δήλωση για να μπορέσετε να καταλάβετε κι εσεί το πώ γίνει η διαδικασία. Πρώτο και βασικό πράγμα που χρειάζεται να κάνουμε, γράψτε μου στα σχόλια, αν είσαι από τους παλιούς, λογικά θα γνωρίζεις. Αλλά και αυτό κούραζει. <laughs> Πρώτο και βασικό φυσικά, είναι να ανοίξουμε τι σημειώσεις, καθώς... Ε, κλείσιμο, ναι, δεν έχω χώρο στα iCloud, οκ. Okay. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ότι έχω σκανάρει εγώ την, την... απόδειξη. Είναι πραγματικά σαν κανονικό έγγραφο το οποίο αυτή τη στιγμή εγώ θα σβήσω και θα κρατήσω μια κοινή σημείωση. Ε, διαγραφή. Λοιπόν, Έχουμε μια κενή σημείωση. Δηλαδή, πάμε, ανοίγουμε τι σημειώσει και πατάμε να αν ανοίξουμε μια κενή σημείωση. Νομίζω αυτό είναι το first level το οποίο όλοι γνωρίζουμε. Δεν χρειάζεται να σα κάνω υποδείξει το πώ ανοίγετε σημειώσεις. σημειώσει. Εκτό αν θέλετε, πάμε στι σημειώσει και πηγαίνουμε κάτω δεξιά και πατάμε το στυλάκι με το χαρτάκι. Το κάτω δεξιά, ρε παιδί μου, αυτό. Λοιπόν, easy. Παίρνουμε το έγγραφο που θέλουμε να σκανάρουμε. Το βάζουμε πάνω στο τραπέζι κατά αυτόν τον τρόπο. Προφανώ έτσι, πώ σκανάρει ένα έγγραφο κανονικά. Εδώ έχω και πεταμένα καλώδια βέβαια. Αλλά... Λοιπόν, μια φορά να κάνω βίντεο και να είναι όλα μαζεμένα. Τουλάχιστον δεν έχω αποσμητικό αυτή τη φορά. Λοιπόν, πατάμε λήψη ή φωτογραφία. Ε, όχι. Πατάμε από κάτω που λέει άρρωση εγγράφων. Αν πατήσει άρρωση που λέει άρρωση εγγράφων, θα δει ότι θα σου ανοίξει κάμερα. Και στην κάμερα θα φωτογραφίσει αυτόματα το έγγραφο που έχει. Αλλά βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά από το έγγραφο. Από την απόδειξη του φαρμακείου ή δεν είναι έγγραφο, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Βλέπετε ότι δεξιά και αριστερά έχει κάποια κακά κοψίματα, καθώς η απόδειξη δεν είναι και πολύ ίσια έχει λίγο είναι λίγο απόδειξη έχει την τσέπη, Οριακά, γλίτως, έχει πει στην τσέπη ωριακά γλίτωσε πλήσιμο έχει τσαλαγωθεί οπότε προφανώς δεν έχει καλή ε, επαφή με το γραφείο οπότε το λογικό είναι να μην έχει καλές γωνίες οπότε θα την πατήσουμε και κάτω δεξιά μας έχει, κάτω αριστερά συγγνώμη μας έχει το κουμπάκι της περικοπής αν το πατήσουμε θα δείτε ότι θα μας Ξεζουμάρει και θα μα αφήσει τέσσερι βουλίτσε στι άκρε, τι οποίε μπορούμε να μετακινήσουμε Προ τι πλευρέ, προ τα μέσα. Οπότε, εσύ, αν μετακινήσει τι πλευρέ προ τα μέσα, θα πα εκεί που το θέλει το έγγραφο για να μπορέσει ουσιαστικά να πάρει το κομμάτι που είναι το σωστό, το ατόφιο, το καθαρό. Μόλι πατήσει τέλο, βλέπετε ότι ναι, μου έφυγε λίγο. Μπορεί να το ξαναπατήσει για να απομακρύνει λίγο ελάχιστα και να κάπω έτσι, νομίζω είναι. Εντάξει, δεν μα νοιάζει τώρα αν το κάνουμε και τέλειο. σα ίσα για να το δείτε. Λοιπόν, και πατάμε τέλο. Τώρα, δεν έχουμε τελειώσει, γιατί αυτό εδώ παίρνει μια φωτογραφία. Κάτω σα έχει στη μέση, δηλαδή δεξιά, προ τη δεξιά πλευρά, ε, τρει κύκλου. Αυτού του κύκλου, αν του πατήσετε, μπορείτε να κάνετε ασπρόμαυρο το έγγραφο. Οπότε τώρα είναι ένα κανονικό έγγραφο. Είναι σαν να μην έχει βγει από φωτογραφία και να είναι σαν να είναι σκαναρισμένο. Λοιπόν, έχουμε τελειώσει. Πατάμε τέλο. Μόλι πατήσει τέλο. Λοιπόν, τώρα, αν πατήσει τέλο. Θα δείτε το αποθήκευση. Πατά αποθήκευση και το έγγραφο έχει μπει στι σημειώσει. Βέβαια το έγγραφο έχει μπει με τέτοιο τρόπο στι σημειώσει το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει για την ώρα. Γιατί για κάποιο λόγο οι σημειώσει, ανεξήγητο ηλίθιο λόγο, σου βγάζει ένα κουτάκι τη σημείωση. Οπότε μπορεί από κάτω να συνεχίσει να γράφει. Κάτι το οποίο δεν βολεύει πολλέ φορέ. Οπότε θα την πατήσουμε και θα κάνουμε. Θα κρατήσουμε πατημένο πάνω στο άσπρο. Δηλαδή θα πατήσουμε το κουτάκι να ανοίξει, να μα κάνει το preview τη σημείωση. Και θα πατήσουμε αντιγραφή. Μόλι πατήσει αντιγραφή, θα πατήσει τέλο και αυτή τη βλάκια θα τη σβήσει το κουτάκι. Οπότε μετά θα κάνει εδώ πέρα επικόλυση. Είναι ένα έξτρα tip αυτό για να μπορεί ουσιαστικά να έχει το έγγραφο στι σημειώσει κατά αυτόν τον τρόπο. Τώρα, αν πατήσουμε την σημείωση, μα βγάζει πάνω δεξιά το μολυβάκι. Εάν πατήσουμε το μολυβάκι, βλέπετε ότι κάτω μα βγάζει να ζωγραφίσουμε πάνω στη σημείωση και δεξιά μα έχει το plus, το συν. Αν το πατήσουμε, βλέπετε ότι λέει υπογραφή. Αν πατήσουμε υπογραφή, εγώ έχω δημιουργήσει ήδη μία που αν είναι από default, οπότε είναι αποθηκευμένη μόνιμα μέσα. Οπότε μια φορά θα τη βάλετε και θα βγαίνει αυτόματα. Αλλά πάμε να δούμε το πώ γίνεται η υπογραφή. Πατά προ θήκη υπογραφή και μπορεί να κάνει να βάλει δύο-τρει. Α πούμε να έχει δικιά σου τη γυναίκα σου, του παιδιού σου, ό,τι θέλει. Οπότε μπορεί να πατήσει συν και να προσθέσει μια υπογραφή. Οπότε α προσθέσουμε και α γράψουμε. Εντάξει, τώρα δεν βγάζει. Καθάριση μπορεί να την ξαναγράψει. Κάπω έτσι, α πούμε, και πατά τέλο. Και η υπογραφή σου μπορεί να μεγαλώσει, να μικρύνει και να πάει σε οποιοδήποτε σημείο θέλει. Δηλαδή, μπορεί να την βάλει εδώ, να την μικρύνει, να την βάλει εδώ, ή μπορεί να την βάλει κάτω, ή οπουδήποτε θέλει. Και πατά τέλο. Τώρα, μόλι τελειώσει που έχει σημειωθεί η υπογραφή σου πάνω, μπορεί πάρα πολύ απλά να πατήσει τι βουλίτσε και να κάνει αποστολή αντιγράφου. Στην αποστολή αντιγράφου μπορεί να κάνει αποθηκεύσει εικόνε ή να αποθηκεύσει τα αρχεία ή να πατήσει εκτύπωση. Όταν θα πατήσει εκτύπωση, το έγγραφο θα βγει κάτω και αν το ζουμάρεις θα βγει κατά αυτόν τον τρόπο για να το εκτυπώσεις. Αλλά εσύ μπορείς να το κάνεις zoom για να το φέρεις σε σένα, δηλαδή στην εκτύπωση και στο share που θα πατήσεις να πατήσεις αποθήκευση στα αρχεία. Αν πατήσεις αποθήκευση στα αρχεία θα αποθηκευτεί ως έγγραφο PDF, το λέει και πάνω, νέα σημείωση PDF. Τώρα, κατά αυτόν τον τρόπο και κατά τον ίδιο τρόπο μπορείς να πας ε, στο Google και να βρει μια υπεύθυνη δήλωση. Χαλή ώρα που έχω βρει εγώ. Και να πατήσει αποθήκευση στι φωτογραφίε. Όταν πατήσει αποθήκευση στι φωτογραφίε τη υπεύθυνη δήλωση, η υπεύθυνη δήλωση έχει αποθηκευτεί μέσα στο κινητό. Σου, οπότε, εσύ μπορεί να κάνει μια νέα σημείωση, να πατήσει εισαγωγή, δηλαδή από, το, από την κάμερα, να πατήσει επιλογή φωτογραφία ή βίντεο και στην επιλογή φωτογραφία ή βίντεο να πατήσει να προσθέσει την υπεύθυνη δήλωση. Στην υπεύθυνη δήλωση θα πατήσει πάνω και θα πατήσει σημείωση πάνω δεξιά. Εκεί πέρα θα σου ανοίξει πάλι το κουτάκι και θα σου ανοίξει το κείμενο. Στο κείμενο μπορείς να σημειώσεις ό,τι θέλεις μέσα, δηλαδή προς Δημητρίου Γεώργιος. Λοιπόν, αν το πατήσεις, μπορείς να το μεγαλώσεις. Ωραία, μπορείς να το πατήσεις. Και εδώ πέρα να μικρύνεις τη γραμματοσυρά. Το έχουμε. Εφόσον μικρύνεις τη γραμματοσυρά μπορείς να βάλεις όνομα και επώνυμο δικό σου. Οπότε όνομα εδώ πέρα. Οπότε βάζεις Γιώργος Δημητρίου ή αλλιώς μπορείς να κάνεις επειδή το έχει εκεί όνομα και δεν επιθέτω μπορείς να κάνεις αποκοπή. Ωραία. Και μπορείς να κάνεις νέο κουτάκι κείμενο να πατήσεις εδώ πέρα στο κείμενο μέσα επικόλυση και το κείμενο πάει ίδιο. σου έχει πάνω το, το reverse άμα πατήσει καμιά βλακεία. Παίρνει το πατά, το βάζει επάνω. Οπότε βλέπετε ότι πολύ εύκολα μπορεί να δημιουργήσει μια υπεύθυνη δήλωση με το όνομά σου, το επώνυμό σου προ τα που πηγαίνει. Πιο εύκολα. Βέβαια, τώρα θα μου πει που είναι πιο εύκολο, Ρε Γιώργο, να πάρω και να το κάνω. Ναι, για κάποιου ναι. Αλλά έτσι είναι πολύ πιο. Ε, Πώ Να Το Πούμε, πιο σωστό να γίνει και είναι και λιγότερο χρόνο θα χρειαστεί στην εκτύπωση στο βάλε «Vale βγάλε. Το έχουμε. Ωραία. Μόλι τελειώσει με όλα αυτά και βάλει όλα αυτά τα στοιχεία, πατά το συν, πατά υπογραφή, διαλέγει πια από τι δύο υπογραφέ αυτέ, α πούμε την πρώτη, την μεγαλώνει ή την μικραίνει και τη βάζει στο σημείο που λέει υπογραφή. Οπότε, μόλι τελειώσει με όλα αυτά, πατά τέλο, ωραία, όνομα, επώνυμο και υπογραφή, και μετά πολύ απλά πατά και κάνει εκτύπωση του εγγράφου. Μόλι πατήσει εκτύπωση, στο ανοίγει. Σου ανοίγει την υπεύθυνη δήλωση, κάπω έτσι. Και εσύ πα με τα δύο τα δαχτυλάκια σου και κάνει zoom, δηλαδή σέρνει προ τα έξω για να μεγαλώσει η εικόνα. Μόλι μεγαλώσει η εικόνα, βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί υπεύθυνη δήλωση κανονικά με το όνομά σου, το επώνυμό σου και από κάτω την υπογραφή σου. Πάρα πολύ σωστά, επαγγελματικά και πάρα πολύ ωραία. Τώρα, αν εσύ πατήσει share στη σημείωση προφανώ, θα μπορέσει να την αποθηκεύσει τα έγγραφο νέα σημείωση. Και είναι αποθηκευμένο PDF. Μπορεί άμεσα να το στείλει σε email, οπότε χωρί καν να ασχοληθεί καθόλου με αυτή τη διαδικασία, έχει πάρα πολύ εύκολα δημιουργήσει ένα PDF με τη σημείωσή σου και την ηλεκτρονική υπογραφή σου εύκολα και γρήγορα, χωρί να χρειάζεται καν να δημιουργήσει έγγραφο χειρόγραφο. Δηλαδή, να πάρει το χειρόγραφο, να το σημειώσει, να το σκανάρει, να το στείλει. Εγώ ήδη βαρέθηκα. Οπότε τώρα πολύ εύκολα μπορεί να το κάνει μέσω του κινητού σου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω για άλλη μια φορά να σε έλυσα τα χέρια. Καθώ έτσι όπω εξελίσσεται η τεχνολογία πλέον, θα γίνονται όλα ηλεκτρονικά. Οπότε τίνει το χειρόγραφο και γενικότερα η χειρόγραφη αποθήκευση γράφων να μην είναι τόσο διαδεδομένη γενικότερα ανά τον κόσμο. Οπότε εξυγχρονιστείτε λίγο και αρχίστε να δημιουργείτε ηλεκτρονικά τα έγγραφα που χρειάζεστε και να τα αποθηκεύετε φυσικά και να μην τα χάνετε. Γιατί όταν δημιουργεί κάτι χειρόγραφο, χάνεται πιο εύκολα από το να το έχει μέσα στον ψεύτη. Ή ψεύτη είναι ο Google. Μέσα στο κινητό σου καλύτερα. Εντάξει, αυτό δεν είναι ψεύτη. Λοιπόν, αυτό ήταν λοιπόν το πρώτο βίντεο. Ελπίζω να σα άρεσε. Ελπίζω να βοήθησα. Αν σου αρέσουν και άλλε τέτοια βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να πατήσετε το κουμπί subscribe. Φυσικά δεν ξεχνά dimitgeo.gr και Instagram γιατί είναι τα μέσα που ενημερώνονται κατά κύριο λόγο και μαθαίνει το τι γίνεται γενικότερα. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά.